Σε όλες και όλους, κυρίες και κύριοι. Σήμερα οι εικόνες αυτές οι οποίες φιγουράνουν και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας μας στο Zoogla.gr, δηλαδή του κόσμου που χυμάει πάνω σε ένα αυτοκίνητο να πάρει τρόφιμα στο μεταξουργείο, δεν είναι εικόνες που πραγματικά ωφελούν τη χώρα μας. Δεν είναι θέμα καθοσπρεπισμού. Είναι θέμα, πιστεύω, περισσότερο μιας άτεχνης συμπεριφορά σε εκείνων που μπορούν να προσφέρουν στον συνάνθρωπο. Δηλαδή είναι κραυγαλαίο σαν να λες ότι εγώ μπορώ να βοηθήσω 10 ανθρώπους και φωνάζω τα μέσα για να δείξω ότι είμαι φιλέσπλαχνος και βοηθώ. Δεν θα το έλεγα αυτό εάν δεν είχα διαπιστώσει διεσώμαση ότι ακόμα και στην διανομή των προϊόντων των παραγωγών που είχε οργανωθεί πριν από ένα χρόνο περίπου εδώ στο Zoogla.gr, έξω στις εγκαταστάσεις μας, είχε δημιουργηθεί ο ίδιος πανικός όταν οι άνθρωποι αγόραζαν αυτά τα τρόφιμα με τιμές πολύ φθηνές, τιμές παραγωγού. Την πρώτη φορά λοιπόν δεν περιμέναμε κι εμείς ότι θα δημιουργηθεί τόση χάβρα, κυριολεκτικά, Ιουδαίων, όπως λέγεται. Δεν είναι σωστό αυτό, αλλά το λέω για να δώσω τον τόνο έτσι της κατάστασης που επικράτησε, ότι θα δημιουργείται μια τόσο άναρχη κατάσταση που θα προσέβαλε το ανθρώπινο είδος. Και έτσι αναγκαστήκαμε να οργανωθούμε την επόμενη μέρα και να υπάρξει απόλυτη τάξη. Όταν θέλεις να υπάρχει τάξη, δηλαδή δεν είναι θέμα, επαναλαμβάνω, καθοσπρεπισμού, αλλά είναι υπόθεση οργάνωσης, μπορείς να το πετύχεις. Γενικά δεν είμαστε ένας λαός που έχει μάθει να περιμένει στην ουρά για να πάρει κάτι, είτε πληρώνει είτε δεν πληρώνει. Επομένως δεν είναι θέμα χρημάτων. Αυτή η εικόνα που δυστυχώς είναι μια εικόνα που βγαίνει μέσα από το μέταλλο και την οτροπία μας, μας προσβάλλει ως Έλληνες. Και λυπάμαι πολύ για όσους οργανώνουν αυτές τις ιστορίες και δεν φροντίζουν εκ των προτέρων να υπάρξει μια τάξη, να υπάρξει μια οργάνωση, να υπάρξει μια μεθοδικότητα, ούτως ώστε και οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται και η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω να μην είναι θλιβερή για τον τόπο μας. Έτσι μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι φταίμε για τα χάλια μας. Έχω τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη στη τηλεφωνική γραμμή, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Δημητροφιλόπουλε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αισθάνθηκα την ανάγκη να το πω αυτό, γιατί δεν είναι ωραίο να δημιουργούμε την εικόνα, να παίρνουν αυτή την εικόνα, να την προβάλλουν στο εξωτερικό, σαν να πρόκειται για χώρα της Κεντρικής Αφρικής. Δεν είναι ωραία πράγματα. Υπάρχει έλλειμμα, υπάρχει πείνα, υπάρχουν προβλήματα τα οποία μπορούμε να επιλύσουμε έστω και μέσα από αυτή την κινητοποίηση την κοινωνική, αλλά με άλλο τρόπο. Δεν είναι ανάγκη να προσβάλλουμε τον συνάνθρωπό μας έτσι, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία της στιγμής και την έλλειψη οργάνωσης σε αυτή την κοινωνία, την ελληνική. Αυτό ήταν το σχόλιο μου, το μικρό. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε. Όχι, συμφωνώ, είναι σωστή αυτή η παρατήρηση. Άλλωστε, ας θυμίσουμε ή να θυμηθούμε όσοι ξεχάσαμε το Ευαγγελικό. Μη γνώτω η δεξιά, τι πει η αριστερά σου. Έτσι. Έτσι λοιπόν, αυτά όμως, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, επειδή είναι πάγιες και επίμονες οι απόψεις μου, πρέπει να πω ότι μια κοινωνία συγκροτείται από άτομα, από πολίτες, οι οποίοι ανάλογα με το επίπεδο και την ποιότητα της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας και της επιμόρφωσης που δέχονται από τα κατά το Σύνταγμα μάλιστα αρμόδια και υπεύθυνα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συγκροτείται και η συνολική εικόνα μιας κοινωνίας στις μέρες μας. Και πολύ σωστά λέτε, όταν μεταδίδονται αυτές οι εικόνες, μας εκθέτουν
Εγώ θα σας έλεγα ότι πριν από κάποιους μήνες μία επίθεση ενός μετανάστη, ενός λαθρομετανάστη σε ένα κορίτσι 15 χρονών στην Πάρο έπαιζε σε όλα τα τηλεοπτικά ελληνικά δίκτυα και φυσικά μετεδίδεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Και σωστά μου είπε ένας αυστριακός βουλευτής, μια αντιπροσωπεία που είχαν έρθει εδώ και προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι αυτή η Ελλάδα που δείχνουν τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι είναι ένας συναγωνισμός ωφελημιστικός περισσότερο παρά εξυπηρέτησης της μεγάλης αυτής αποστολής που έχουν τα μέσα ενημέρωσης και ότι εδώ υπάρχει, είναι η πιο ειρηνική χώρα στην περιοχή. Μου είπε εντάξει, χαμογελώντας, κύριε Κακλαμάνη, εάν έρθει η εγγονή μου εδώ με το φίλο της να κάνει τουρισμό, μήπως θα τη συμβεί αυτό που συνέβη με ένα άλλο κορίτσι 15 χρονών που ένας Πακιστανός επετέρχε κλπ. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ο κόσμος τώρα, όπως ξέρετε, όπου ακούει πολιτικός, κουμπώνεται δίκαιους και άδικους μαζί, στο ίδιο τσουβάλι τους έχει. Φοβούμαι ότι τα κλαριά στα οποία κάθονται όλες οι ελίτ, όλες οι πλευρές που μπορούν να βοηθήσουν αυτόν τον λαό, αυτή την κοινωνία, να ανέβει κάποιο σκαλοπάτι παραπάνω, πριονίζουν το σκαλί τους. Το βλέπω πολύ σύντομα, ναι. Πολύ σύντομα, σας λέγω ειλικρινώς, ανησυχώ, διότι επί 3 χρόνια τώρα, πολλές φορές το λέω αυτό, έχουμε πόλεμο ως χώρα. Και είναι η μόνη φορά που μια χώρα έχει πόλεμο και μια πέμπτη φάλαγγα συμφερόντων ασυνειδησίας ή ελαφρότητος λειτουργεί στα μετώπιση. Και βέβαια το κύριο μέσο με το οποίο εκπέμπει αυτή η πέμπτη φάλαγγα, την οποία, κοιτάξτε, δεν μπορώ να την προσδιορίσω ακριβώς, μπορεί και κάθε ένας μας μέσα του να κουβαλάει ένα ασήμαντο ποσοστό αυτής της αίσθησης ευθύνης, της μη αίσθησης της πραγματικότητας. Δεν ξέρω εάν τελικώς δεν βγούμε από αυτή την κρίση, ποιος θα πάει να υπερασπιστεί τη Θράκη, με ποιες ένοπλες δυνάμεις, κύριε. Το λέω και για ορισμένους σούπερ πατριώτες που ξεκινάνε με τις 3.000 μηχανές από την Καβάλα και πάνε στα Παμακοχώρια και κάνουν εκεί πέρα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τι είναι, και δεν θα... Να σας πω τώρα, ένα-ένα. Να σας απαντήσω. Λοιπόν, η πέμπτη φάλαγγα δεν θα υπήρχε εάν κάποιοι δεν σιωπούσαν και αν η πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου όχι μόνο δεν σιωπούσε, αλλά επεδίωκε το ώστε να εφαρμόσετε το Σύνταγμα και οι νόμοι. Μάλιστα, συμφωνώ απολύτως. Επειδή ξέρω ότι συμφωνείτε, γι' αυτό δεν υπονοώ κάτι. Απλώς, αν μου επιτρέπετε τη διακοπή, απλώς εγώ πιστεύω, και αυτά λέγω και στη Βουλή, πριν από λίγο είχαμε μία πολύ άσχημη συζήτηση μεταξύ ενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ενός βουλευτή της Χρυσής Αυγής, που ουσιαστικά ήταν ποιος βρίζει καλύτερα. Θέλω να σας πω ότι εμένα με απασχολεί το τώρα και το αύριο. Διότι όταν πηγαίνουμε στο χθες, δεν υπάρχει Έλληνας, δεν υπάρχει πολιτικός, δεν υπάρχει δημοσιογράφος, δεν υπάρχει πολίτης που να μην έχει άποψη, και μπορεί και όλες οι απόψεις να είναι σωστές, αλλά όταν καίγεται το σπίτι σου, από τους μεν γείτονες έχεις την αξίωση να βάλουν πλάτη και εσύ δεν τζακώνεσαι με την έκρηξη τα παιδιά σου ποιος έβαλε φωτιά. Σβήνεις τη φωτιά. Αυτό είναι δεδομένο, αυτονόητο. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Μιλάμε όλοι για το παρελθόν. Σωστά όλα για το παρελθόν. Κύριε Κακλαμάνη, ο κοινωνικός αυτοματισμός... Τι κάνουμε τώρα όμως. Υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να αντιδράσει προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση ο κόσμος.
Όχι όμως με τον σωστό τρόπο. Και είναι μια μόδα εποχής, αλλά αυτό που λέτε εσείς, δηλαδή το να σβήσεις πρώτα τη φωτιά και μετά να βάλεις τετάξη στο σπίτι σου, αυτό το αντιλαμβάνομαι. Νομίζω όμως ότι μάλλον δεν υπάρχει σπίτι αυτή τη στιγμή, δηλαδή ότι υπάρχουν μόνο στάχτες. Και επομένως θα πρέπει να είναι ακόμα πιο δύσκολο το έργο του. Όχι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν συμφωνώ μαζί σας. Ακριβώς αυτή η αντίληψη που από την άνοιξη του 10, μην ξεχνάτε, η άνοιξη του 10 δεν είχε στάχτες, ούτε στα λιμάνια εμποδίζονταν οι τουρίστες να έρθουν να κάνουν τουρισμό, ούτε στη Σταδίου που πήγα ανήμερα το Πάσχα, είναι έρημη Αθήνα και κατέβηκα, γύρισα 2 ώρες, είδα σε βιβλιοπωλεία και στο... πασιτώσει χάζεψα που λέμε. Η Σταδίου δεν ήταν έτσι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ούτε το Σύνταγμα ήταν έτσι. Ούτε 23 ξενοδοχεία κεντρικά της Αθήνας έπαψαν να λειτουργούν ξαφνικά. Μην εδώ... Είπαμε, μην μιλάμε για το παρελθόν. Δηλαδή, ο κόσμος να δούμε αυτός... τι κάνουμε τώρα. Ακούστε κάτι. Την άνοιξη του 10 όμως και μερικές άνοιξες νωρίτερα, ο Καραμαλής στην Κοπάναγια και ο Παπανδρέου μας παρέδιδε στο Δουνουτού. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Λοιπόν, αυτός αφού, ο κόσμος πόσο θα αφού έχει, αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο και αφού ενημερωθούμε σωστά για την ευθύνη καθενός, έφνης, εγώ ακούω συνέχεια που είναι ο Παπανδρέου, γιατί δεν διαλέξει το εξωτερικό, καλά, γιατί έτσι έρχεται και φεύγει από τη Βουλή. Τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, δεν ακούω κανείς να κάνει κριτική. Αλλά το θέμα μας, επαναλαμβάνω, δεν είναι ούτε τώρα η κριτική για το παρελθόν. Εάν αφήσουμε τον πολίτη ήρεμον να ενημερωθεί, θα βρει την άκρη. Τώρα αυτό που χρειάζεται, πιστεύω, είναι να καταλάβουμε ότι ο κίνδυνος από μέρα σε μέρα μπορεί να μεγαλώνει, από μέρα σε μέρα μπορεί και να μικραίνει. Και θέλω να κλείσω σε αυτό, γιατί ίσως θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί ζω την κοινωνία. Ζω στις γειτονιές, δεν ζω, όπως ξέρετε, στα κανάλια. Όχι, και ούτε, μάλιστα ούτε μου έκανε ποτέ εντύπωση που με ζητήσατε, γιατί μετά την πρόταση που πέρασε από τη Βουλή για το ραδιόφωνο του κυρίου Λαβρεντιάδη, τον Φλάς, που είχε 4 μήνες απλήρωτους εργαζόμενους, ναι, και η διάταξη αυτή λέει, ισχύει για σένα να έχεις υπόψη σου, για όλους, εάν δεν πληρώνονται τους εργαζόμενους, οι συχνότητες στα ραδιόφωνα θα αφαιρούνται και θα πηγαίνουν στους εργαζόμενους. Σωστό. Από τη μέρα που ψηφίστηκε αυτή η πρότασή μου, εκεί που με καλούσανε και σε κάνα ραδιόφωνο, και εμένα μου άρεσε, ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει η τηλεόραση. Σας κόψανε. Διότι στην τηλεόραση είναι να παίζει θέατρο σκιών. Εδώ είναι τηλεόραση όμως τώρα και σας λέω. Ναι, αλλά έχεις το ελάττωμα ότι αφήνεις τον συνομιλητή σου να πει 5 κουβέντες. Ναι. Ενώ στην τηλεόραση, όπως ξέρεις, ο κόσμος που κάθεται εκεί δεν ακούει ούτε διαβάζει, θεάται. Ναι, και εσείς εκεί που κάνετε την τηλεόραση λέτε κόψτε τον αυτόν, γιατί φλιαρεί και θα μας κάνουν ζάπιν. Έχω και ένα τώρα άλλο... γιατί δεν το κάνεις εσύ, δεν ξέρω. Να σου πω, γιατί έχω ένα άλλο ελάττωμα, να μην αφήνω τον συνομιλητή μου να λέει αοριστολογίες και πράγματα σύνδετα που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι έκπληκτος το τελευταίο διάστημα τα υπόλοιπα όσα είπατε, είτε συμφωνούμε μαζί σας είτε δεν συμφωνούμε, η σπονδυλική στήλη, ο κορμός δηλαδή των όσων είπατε, είναι αληθής. Και ειλικρινά σας λέω, εγώ θαυμάζω τον Απόστολο Κακλαμάνη, γιατί όλα αυτά τα χρόνια απέναντι σε ένα σύστημα που όλοι βολεύτηκαν και ικανοποιήθηκαν, ενώ αυτό το σύστημα το επιχειρηματικό τηλεοπτικό, εκείνος αντιτάχθηκε και φυσικά έχει το τίμημα αυτή η αντιπαράθεση με τους καναλάρχες. Δεν ζημιώθηκα εγώ. Ο λαός με στέλνει. Κανονικά πρέπει να βαρεθεί. Έχω 40 χρόνια που στέλνει. Αλλά τώρα ψόφισαν οι καναλάρχες. Αλλά οι νέοι άνθρωποι όμως που έρχονται στη Βουλή δεν επανεκλέγονται, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και το ξέρετε. Βεβαίως. Εάν δεν βρουν χρηματοδότη, εάν δεν βρουν να πάνε να τους πιάνουν, με συγχωρείτε, να τους χαϊδεύουν την πλάτη, να μην πω κάτι βαρύτερο. Έτσι. Οι διάφοροι επιχειρηματίες των καναλιών και των
εκδοτικών συγκροτημάτων, αν δεν πάνε στο συγκρότημα της Καθημερινής ή το συγκρότημα του Λαμπράκη ή το συγκρότημα του Μπόμπολα, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δεν λέτε στον απλό άνθρωπο ότι κύριε, αυτοί οι 300 της Βουλής σου είναι παντελώς άγνωστοι. Πλην 30-40 που στους μοστράρουν από τηλεόραση. Και τώρα στους μοστράρουν ορισμένους και για αρχηγούς κομμάτων και πολιτικών κινήσεων. Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Τώρα, πώς δεν έχει σημασία. Θέλω... Έχει σημασία διότι είναι σύμπτωμα, εδώ πέρα όπως έγινε με το τέλος του εμφυλίου πολέμου, άκουσε το αυτόν θέλεις, ήσουν πιτσιρίκος τότε. Όπως έγινε με το τέλος του εμφυλίου πολέμου που είπανε τώρα, το είπαν και οι Αμερικανοί και εδώ οι ντόπιοι μεγάλοι, ισχυροί, επιχειρηματίες, είπανε τώρα χρειάζεται μια νέα τράπουλα στο πολιτικό παιχνίδι. Α, βρούμε κάποιον. Βρήκαν τον Μακαρίτη τον Παπάγο. Διαλύσανε τότε τις δυνάμεις τις που δεν μπορούσαν να τις χειραγωγούν. Λέει, εντάξει, σφαγήκατε, βγάλατε τα μάτια σας, τώρα άντεστε στην άκρη, το οικόπεδο είναι και πάλι δικό μας. Έτσι είναι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, και όποιος τα λέει αυτά, έτσι είναι ο Κακλαμάνης ο περίεργος. Έτσι είναι, αλλά εσείς δεν πήρατε κανένα μάθημα από τις συμπεριφορές των ξένων δυνάμεων που επέβαλαν τον Παπάγο και δεν ομονοήσατε ούτε φυλάξατε θερμοπύλες, και δεν εννοώ εσάς προσωπικά, αλλά το αίμα μου έχει παγώσει το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της μαρτυρίας ενός ανθρώπου που μετέφερε τις βαλίτσες στους υπουργούς στο συγκεκριμένο Υπουργείο, το ΠΕΧΟΔΕ, είτε ήταν το ΠΑΣΟΚ επάνω είτε η Νέα Δημοκρατία, και βλέποντας τα ντοκουμέντα και τα στοιχεία και παρακολουθώντας αυτά που έχω στα χέρια μου 2-3 μήνες τώρα, δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί υπάρχουν πρόσωπα που θα βάζα το χέρι μου στο Ευαγγέλιο ότι δεν θα είχαν βάλει το χέρι. Να μην βάζετε για κανέναν το χέρι στο Ευαγγέλιο, ούτε για αυτό που σας μιλάει τώρα. Αλλά αν έχετε εκτίμηση στο πρόσωπό μου, εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω το εξής. Αν είναι δυνατόν, να μου εμπιστευτείτε ή να πείτε στον άνθρωπο αυτό να με εμπιστευτεί, ώστε εμένα να μου δώσει κάποια στοιχεία, ώστε εγώ ο ίδιος με βάση αυτά τα στοιχεία να πάω στον εισαγγελέα του Αεροπάγου τον Τέντε, να δώσω μια κατάσταση λοιπόν αυτόν που ο λαός του σε τίμησε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή να γίνεις αντιπρόσωπος του έθνους, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σωστά. Από εκεί και πέρα, εγώ ας πούμε ότι καβάλισα καλάμι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να είσαι αντιπρόσωπος ενός ολόκληρου έθνους. Όσα λεφτά και να κάνεις, δεν τα πάρεις μαζί σου. Ενεργοποιήθηκε. Λοιπόν, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Μπορώ, και επειδή ενεργοποιήθηκε η δικαιοσύνη και έχει οριστεί και η ημερομηνία για να δώσω όχι μόνο τα πρώτα στοιχεία, αλλά να φέρω και τον άνθρωπο αυτό σε άμεση επαφή με τους φυσικούς μας δικαστές. Πολύ ωραία. Μπορείτε παράλληλα να βοηθήσω παράλληλα, και εγώ. Εγώ λοιπόν παράλληλα... Σας βεβαιώ, όπως με ξέρετε, ότι θα είμαι τάφος. Δεν χρειάζεται να είσαι τάφος. Εκτός από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έτσι. Εγώ λοιπόν... Και να παρακολουθώ από εκεί και πέρα, διότι πάρα πολλά στοιχεία, όπως ξέρετε, τάχα μου ή όντως κάποια προκαταρκτική, μπαίνουν στο αρχείο. Μετά το πέρας της εκπομπής σας υπόσχομαι ότι ωραία, θα υπάρξει ραντεβού και θα ενημερωθείτε. Ευχαριστώ πλήρως. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτον γιατί σας εμπιστεύομαι, και δεύτερον διότι θεωρώ ότι τέλειωσε η περίοδος της σιωπής. Θα οδηγηθούν ένας απλός άνθρωπος που είχε το κουράγιο, πατέρας δύο παιδιών, να μιλήσει, γιατί είναι πατέρας δύο παιδιών. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκβιάστηκε, εδάρει, ταλαιπωρήθηκε, οδηγήθηκε στην ασφάλεια, τον αποκάλεσαν εκβιαστή, τον δίκασαν με ψεύτες δικαστές και εισαγγελείς. Πήγαν να τον βγάλουν εκβιαστή για να έχουν άλοθη να μην έτσι μπορεί. Έτσι γίνεται, βρίσκεται γιατί... τον πελάσο από ναι, πάνω, τα ξέρουμε και αυτά. Και τιμωρήθηκε, κύριε Κακλαμάνη, όταν τόλμησε εξαιτίας του πενιχρού μισθού των 800 ευρώ ανασφάλιστος να πει ότι εγώ που μοιράζω τόσες τσάντες με τόσα εκατομμύρια καθημερινά και τα μετράω και δεν έχει λείψει δεσμίδα, δεν μου δίνετε το δικαίωμα της ασφάλισης, θα πάω στον Τριανταφυλλόπουλο, τον τήληξαν, φώναξαν την ασφάλεια, την αστυνομία τους, γιατί δεν ήταν αστυνομία του ελληνικού λαού, τον μπουζούριασαν μέσα και τον έδερναν ένα βράδυ και μετά τον πήγαν οι ίδιοι στο σπίτι του. Λοιπόν, εγώ έχω τη συνείδησή μου, δεν έχω αστυνομία, αλλά τη συνείδησή μου, σας λέω ειλικρινά, θα μου τον φέρετε τον άνθρωπο ή τα στοιχεία,
Σας πάω στον εισαγγελέα του ΕΠΑ, τον κύριο Τέντε. Στη συνέχεια θα παρακολουθώ, έχοντας και τις νομικές γνώσεις, θα παρακολουθώ τι θα κάνει. Όποιος εισαγγελέας αναλάβει να κάνει την έρευνα αυτών των καταγγελιών. Θα πάει στα επίπεδα που πρέπει. Και να επιτρέψτε μου να καλωσορίσω και τον κύριο Αθανασίου, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι μόνο υπουργός, αλλά είχε έτσι και αυτή την, από τη θέση του δικαστή, γνωρίζει πολύ καλά τις ιστορίες αυτές και φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ ικανοποιημένος και εκείνος αν αυτή η υπόθεση δει όχι το φως της δημοσιότητας τόσο, θα το δει έτσι κι αλλιώς αυτό, γιατί είμαι εγώ η εγγύηση γι' αυτό, αλλά το φως της δικαιοσύνης, κύριε Αθανασίου. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ και να αναμένω. Είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια και χαρά. Να είστε καλά. Κύριε Αθανασίου. Γεια σας κύριε Τριανταφυλόπουλε και την καλημέρα μου και στους ακροατές σας. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, το ραντεβού έχει κλειστεί με τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, ο άνθρωπος που κουβάλαγε τις βαλίτσες με 300, 400, 500, 600 χιλιάρικα ευρώ, 1 εκατομμύριο, επιταγές, πέραν και επιταγές εμού του ιδίου, είχαν αποθρασινθεί εντελώς. Δεν το συζητώ κύριε Τριανταφυλόπουλε, πρέπει να διερευνηθούν οι καταγγελίες αυτές, διότι το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, ενώ θεσμικά είναι από τα καλύτερα, δυστυχώς υπήρξαν κατά το παρελθόν εκπρόσωποι του οι οποίοι φέρθηκαν με ιδιοτέλεια. Συνεπώς όλα πρέπει να βγουν στο φως και βεβαίως να διελευκανθεί όλη η υπόθεση. Όχι λίστες Λαγκάρ και τα χρήματα εδώ, εκεί, ήταν αυτό, δεν ήταν, το ήθελα για τα παιδιά μου, αυτό για το σπίτι μου. Αυτό είναι και το μήνυμα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και φαντάζομαι όλο το κοινοβουλίο σήμερα. Τσάντες, διαφωνείς αυτό. Τσάντες με μαύρα χρήματα, τσάντες, απίστευτα ποσά, τα οποία πήγαιναν πολύ μικρά βέβαια σε σχέση με το αντάλλαγμα, έτσι, διότι τα μεγάλα ποσά τα έπαιρναν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν τα επένδυαν στη χώρα μας, αγαπητέ κύριε Αθανασίου, έφευγαν στο εξωτερικό στις offshore και στις ελβετικές τράπεζες, έχει πετάξει το πουλάκι και έτσι, όπως υπολογίζαμε και με τον κύριο Δούκα εδώ, που στο κάτω-κάτω είναι και νεοδημοκράτης και είχε και το Ταμείο του Κράτους κάποτε, ένα δις έχει πάει σε μίζες, τα 349 έχουν πάει στις τσέπες αυτών των φοβερών επιχειρηματιών που εμφανίζονται και ως σωτήρες και ως μεγαλοεπιχειρηματίες και ως παράγοντες και καθορίζουν την τύχη του τόπου, καταλάβατε. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να απελευθερωθεί ο πολιτικός κόσμος. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι σοβαρή η έρευνα και πιστεύω ότι θα βρούμε άκρια. Βεβαίως δεν πρέπει να μείνει στο σκοτάδι τίποτα. Όλα πρέπει να βγουν στην επιφάνεια, διότι έχουμε χρέος όλοι να προστατεύσουμε το πολιτικό σύστημα. Όταν υπάρχουν ημερομηνίες με τις επιταγές που δόθηκαν στους υπουργούς, δεν αφισβητώ. Θα ανοίξουν οι λογαριασμοί και θα βρεθούν όλα. Το ταχύτερο δυνατό να δελευκαθούν, αυτό λέω. Και άλλα πολλά. Γι' αυτό ετοιμάζουμε και εμείς στο Υπουργείο μας τώρα ένα νέο νόμο για το πολιτικό χρήμα. Μελετάμε τα δεδομένα και τα σύγχρονα συστήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ για να δούμε πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση τόσο των κομμάτων όσο και των προσώπων, δηλαδή βουλευτών, υπουργών. Και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και εμένα και τον κύριο Στυλιανίδη. Έχουμε εδώ και 2 μήνες, μελετάμε όλα τα συστήματα, όπως σας είπα, πριν σε όλη στον πολιτισμένο κόσμο, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και καταστρώνουμε ένα σχέδιο, έχουμε τις πρώτες σκέψεις. Γενικά, αν σας ενδιαφέρει εσάς ή τους ακροατές σας, μπορώ να πω μερικές αρχές που λέμε να κινηθούμε. Βέβαια, ως πρόγραμμα, ως σκέψεις, ως προσχέδιο νομοθετήματος, για να μπορέσουμε να εξηγιάνουμε αυτό το πολιτικό σύστημα για το οποίο μάχεστε όλοι και βεβαίως και η τελευταία έρευνά σας. Και όλοι μας οφείλουμε να, όχι μόνο οφείλουμε να μαχόμεθα, αλλά είμαστε και υπόλογοι απέναντι σε ένα κράτος δικαιοσύνης όπου οι νόμοι ισχύουν για τον πρώτο και για τον τελευταίο πολίτη. Έτσι. Το ίδιο. Και να προσθέσω εδώ, η ισονομία, η ισοπολιτεία δεν μπορεί να υπάρχει τόσα χρόνια μόνο στα χαρτιά, κύριε Αθανασίου. Σωστό. Συμφωνώ μαζί σας. Και να σας πω κάτι, επειδή άκουσα προς το τέλος τον κύριο Κακλαμάνη, συμφωνώ μαζί του και πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές έχει καταφερθεί εναντίον αυτού του κατεστημένου των media και στις γενικές συνελεύσεις της ενώσεώς μας, αλλά και γενικότερα σε τοποθετήσεις στη Βουλή. Και έχει δώσει τον αγώνα του από την πλευρά του. Δεν θα υπήρχε κατεστημένο των μίντια, κύριε Αθανασίου, αν δεν υπέκυπταν οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί στους μιντιάρχες. Και υπέκυπταν έναντι των ποσών που ελάμβαναν. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Διότι δεν μπορώ να καταλάβω
πώς εσείς, παραδείγματος χάρη, δεν έχετε εμπλακεί ποτέ για μίζες, δεν έχει εμπλακεί το όνομά σας ποτέ, ούτε υπάρχει υποψία για λάδωμα, πώς ασκούσατε το καθήκον του δικαστή τόσα χρόνια, την ώρα που δίπλα σας άλλοι τα άρπαζαν κανονικά. Δεν κατάλαβα, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. Θα υποκύπτατε ποτέ στον πειρασμό να σιωπήσετε βλέποντας τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό δίπλα σας να τα αρπάζει? Θα το κάνατε ποτέ εσείς αυτό? Δεν θα υπηρετούσε ένα τέτοιο σύστημα. Να είστε σίγουρος ότι και θα το κατήγγειλα ένα τέτοιο διεφθαρμένο καθεστώς, αλλά και θα αποχωρούσα από το πολιτικό σκηνικό. Διότι υπάρχει... αλλά αυτό συζητάμε τώρα και με τον Πρωθυπουργό. Μα, κύριε Αθανασίου... Και όχι μόνο Σαμαράς... Το γνωρίζω, αλλά υπάρχει αντίληψη, κύριε Αθανασίου, ότι ένας που δεν μίλησε αλλά δεν ακούμπησε ποτέ χρήματα, είναι αθώος. Δεν είναι αθώος. Όταν γνωρίζεις και βλέπεις τι γίνεται γύρω σου και σιωπάς, δεν είσαι αθώος. Εγώ και, αυτός... και δεν πρέπει να νιώθει αυτό που λέει ο λαός ως καταγγέλων, ως καυχές. Είναι λάθος. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε το σύστημα, πρέπει να καταγγείλουμε τέτοιες πράξεις ιδιοτέλειας και διαφθοράς. Αλλιώς δεν θα κάνουμε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, κανένα βήμα μπροστά. Εγώ πάντως δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για την έκβαση αυτής της ιστορίας. Εγώ πιστεύω με το νομοθέτημα που ετοιμάζουμε κάτι θα φτιάξουμε. Μπορεί να μην χτυπήσουμε το κακό εντελώς, αλλά θα διορθωθούν πάρα πολλά. Κύριε Αθανασίου, γιατί δεν παραδέχεστε ότι αν ήθελε η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός της χώρας, να χτυπήσει το κακό στη ρίζα του, θα μπορούσε να το χτυπήσει σε ένα βράδυ. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πολλές φορές εκείνοι που συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό, πολλοί από αυτούς που συνοδεύουν έναν Πρωθυπουργό σε ταξίδια του στο εξωτερικό, είναι άνθρωποι που θα έπρεπε να βρίσκονται σε κελί, να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι, όχι να συνοδεύουν και τον Πρωθυπουργό της χώρας για επενδύσεις. Δυστυχώς έτσι είναι. Πολιτική βούληση χρειάζεται. Σε ένα βράδυ θα μπορούσε να καθαρίσει την κόπρο του Αυγή. Δεν ξέρω αυτό. Μπορεί να έχετε κάτι υπόψη εσείς που εγώ δεν το ξέρω. Βεβαίως δεν θα το ξέρει και ο Πρωθυπουργός. Γιατί αν το ήξερε, δεν θα τον έπαιρνε και μαζί του. Μα ναι, αλλά κοιτάξτε γύρω μας ποιοι είναι οι χρηματοδότες των κομμάτων. Μιλάτε για μηντιάρχες. Ο κύριος Κακλαμάνης μιλάει για μηντιάρχες. Πώς ανδρώθηκαν όλοι αυτοί? Πώς κατόρθωσαν να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση? Πώς είναι δυνατόν οι μηντιάρχες και μια κλίκα επιχειρηματιών να ευημερούν και η Ελλάδα να παίνεται? Κάποιος έκλεψε. Δεν γίνεται. Σε μια χώρα που παίνεται κάποιοι, υπάρχει η Δράκα που ευημερεί και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα η οποία δυστυχεί. Κάτι συμβαίνει. Πολιτική βούληση χρειάζεται. Γι' αυτό ναι, χρειάζεται και βούληση αλλά και βεβαίως τεκμηρίωση των κατηγοριών, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα κράτος δικαίου, έχουμε το τεκμήριο της αθωότητος. Καταλαβαίνω την προσπάθεια που κάνετε, την επικροτώ, αλλά τώρα και με την παλιά ιδιότητα που είχα, λέω να είναι να τεκμηριωθούν αυτά, τα οποία βεβαίως δεν αμφισβητώ εκ προημίου, αλλά θα ήθελα μια τεκμηρίωση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και βεβαίως πρέπει να καταγγέλλονται. Υπάρχουν τόσο πολλά στοιχεία που πιστέψτε με ότι όταν βρεθούν απέναντι έντιμοι δικαστές θα τεκμηριωθούν τα πάντα. Το μεγαλύτερο όμως τεκμήριο από όλα, αγαπητέ μου κύριε Αθανασίου, κύριε Υπουργέ, είναι ότι δεν μπορεί να πλουτίζουν 100 άνθρωποι όταν πεινάνε 1000 ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Σε μια χώρα λοιπόν που δυστυχεί, πώς είναι δυνατόν κάποιοι να πλούτησαν? Για εξηγήστε το μου αυτό. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να ξέρω εξήγηση, να δώσω εξήγηση για την δραστηριότητα. Ενώ για τους κρίσους. Μπορεί, ξέρετε, καμιά φορά στο εμπόριο και στις επιχειρήσεις παίζει ρόλο και η τύχη πολλές φορές. Η διορατικότητα ενός, το ταλέντο κλπ. Βεβαίως, δεν αφισβητώ ότι δεν υπήρξαν και λαμογές. Να βγάλουμε τους κλέφτες τυχερούς. Χαθήκαμε. Εντάξει. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο που λέτε ότι ναι, μπορεί να ένας άνθρωπος να είναι τυχερός. Αλλά πώς είναι τυχεροί στο κρατικό λαχείο? Ένας ο υπερτυχερός και άλλοι 10. Εν πάση περιπτώσει, πείτε μου κάτι. Αυτές οι διαρροές περί απόσυρσης του νομοσχεδίου. Ναι. Το νομοσχεδίο που λέτε το τελευταίο. Ναι, το αντιρατσιστικό. Με την εχθροπάθεια αυτό. Ναι. Τι ιστορία είναι? Τι συνέβη ακριβώς? Ορίστε, αν επαναλάβετε την ερώτηση, δεν άκουσα. Τι συνέβη, λέω, υπήρξε κάποιο παρασκήνιο για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο? Όχι, εξ όσων γνωρίζω, είναι για να μελετηθεί, για να μελετηθούν καλύτερα οι διατάξεις, να είναι συμβατές και με το όλο ποινικό μας σύστημα και βεβαίως συμβατές και με την σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Δεν νομίζω ότι απεσήρθη οριστικά, νομίζω απεσήρθη προς μελέτη. Υπήρξε λέει, μια παρέμβαση του Υπουργού Επικρατείας του κ. Σταμάτη, του Γενικού Γραμματέως της Κυβέρνησης του Μπαλτάκου. Και από εκεί και πέρα το θέμα σαν απάγωσε. Ποιος ενοχλήθηκε, για ποιο θέμα? Όχι, ο προβληματισμός δεν είναι κακός. Θα σας πω, η έννοια της εχθροπάθειας, να σας πω και την προσωπική μου άποψη. Γι' αυτό το θέμα είχε πριν μερικά χρόνια ήταν να οδηγηθεί ως νομοθέτημα στη Βουλή. Υπάρχουν μερικές διατάξεις οι οποίες έχουν μια αξιολογική έννοια και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον προσδιορισμό τους από τα δικαστήρια. Ας πούμε, λέγεται λέξη εχθροπάθεια. Κατά ομάδους και είπα, τι θα πει εχθροπάθεια? Εκεί πρέπει να διευκρινιστεί και στο νομοθέτημα, κύριε Τρανταφυλόπουλε, έχετε κάνει εκπομπές και θα καταλάβετε τι εννοώ και θα πιθανόν να καταλάβουν και οι ακροατές σας, ότι ως αξιολογική έννοια δεν μπορεί να τιμωρεί την σκέψη και τα διανοήματα κάποιου. Δηλαδή, εγώ μπορεί να λέω ότι, ξέρετε, δεν μου αρέσει ο Τάδη ο Τρενταφυλόπουλος διότι έχει μακριά μαλλιά ή διότι έχει μαύρη γυναίκα, παράδειγμα. Ναι. Αυτό είναι μια κρίση. Δεν μπορεί να τιμωρείται. Γι' αυτό πρέπει να προσδιοριστούν οι έννοιες αυτές, να μην μείνουν ως αξιολογικές έννοιες που δημιουργήσουν πολλά ερμηνευτικά προβλήματα. Πέραν από αυτό όμως, στην πράξη, όταν αυτή η εχθροπάθεια συνδυάζεται με διέγερση ή προτροπή προς τέλεση αδικήματος, το νομοθετικό μας, ο ποινικός μας κώδικος, το νομοθετικό ποινικό μας σύστημα, έχει διατάξεις τέτοιες. Πάρα πολλές. Είναι η διέγερση, αν θυμάμαι καλά, το 183 επόμενα άρθρα. Έχουμε πρόκληση για και σε προσφορά σε εκτέλεση αδικημάτων. Έχουμε φθορές ξένης προπεριουσιών. Εάν έχουμε βιοπραγίες κατά ατόμων, έχουμε τις σωματικές βλάβες, τις δυσφημίσεις και ούτω καθεξής. Μάλιστα δε, τώρα αυτές τις μέρες είναι στη χώρα μας και η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την μετανάστευση. Και είχαμε χθες συγκεκριμένα, παρέστην και εγώ στην μια συζήτηση η οποία έγινε πάνω στα ζητήματα αυτά. Και της είπα ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα, δε, κύριε Τρανταφρόπλε, εκτός από τις γενικές διατάξεις του ποινικού μας κώδικα, από το 1979, που άλλες χώρες ήταν πολύ πίσω, είχαμε προωθημένη νομοθεσία στην προστασία των μεταναστών. Σήμερα, δε, το ποινικό σύστημα δεν κάνει διάκριση. Εάν ο Τριανταφυλόπουλος ή ο Αθανασίου ή ένας δυστυχής από τη Σομαλία βρίσκεται στην Ελλάδα και βιοπραγήσει κάποιος εναντίον του, η ποινική μεταχείριση είναι ακριβώς η ίδια. Όπως και τα δικαιώματα να στραφεί σε ένα αστικό δικαστήριο, σε ασφαλιστικό φορέα, είναι πάλι τα ίδια. Να πούμε λοιπόν και αντιστρόφως, αν είμαστε κατηγορούμενοι, δεν γίνεται διάκριση της μενέστερη δική μου, δική σας ή του Σομαλού ή του Πακιστανού να έχει δυσμενέστερη ποινική μεταχείριση. Είναι ακριβώς η ίδια. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί πρέπει να υπάρχει ευμενέστερη ή δεσμενέστερη μεταχείριση. Μάλιστα. Είναι ένα σύστημα, ξέρετε, είναι λίγο, το βλέπω λίγο εγώ και νομικά, πρέπει δηλαδή να προσδιοριστούν επακριβώς οι έννοιες, ούτως ώστε να μην υπάρχουν δυσερμήνευτες διατάξεις και να δημιουργηθούν νομολογιακά προβλήματα. Ωραία. Όταν δημιουργείται ένα νομοσχέδιο, υπάρχει ένας στόχος. Υπάρχει μια σκέψη πολιτική, έχει μια φιλοσοφία. Δεν δημιουργείται έτσι γιατί σε κάποιον κατέβηκε η ιδέα να φτιάξει ένα νομοσχέδιο. Ποιος είναι ο στόχος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου? Προφανώς, επειδή υπάρχει μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλάει για την ξενοφοβία και για την αντιμετώπιση των ρατσιστικών φαινομένων σε όλη την Ευρώπη, δεν έχω δει βέβαια την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, πώς θα εισήγητο, αλλά ζήτησα να δω και την εισηγητική έκθεση και το νομοσχέδιο και ως νομικός να κάνω και εγώ τις παρατηρήσεις μου. Από αυτά όμως που διέρευσαν στον τύπο και είδα βέβαια και το άρθρο 3, το ζήτησα ειδικά να το δω και δεν σας κρύβω, ζήτησα από τον Υπουργείο Δικαιοσύνης να μου το στείλω να το δω. Όταν μιλά για εχθροπάθεια κατά ομάδος ή προσώπου που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή ή το χρώμα, αυτό η εχθροπάθεια είναι μια έννοια, όπως σας είπα, αξιολογική και πολυσήμαντη ερμηνευτικά. Χρειάζεται δηλαδή, μπορεί να δημιουργήσει ερμηνευτικά προβλήματα. Τι θα πει εχθροπάθεια? Λέω παραδείγματος χάρη ότι δεν μ' αρέσουν να έρχονται Μπαγκλαντιανοί ή Πακιστανοί στην Ελλάδα γιατί είναι μελαψοί.
Αυτό είναι κρίση. Συμπορηθώ γι' αυτό. Επομένως, οδηγία δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς. Όχι, δεν είναι οδηγία. Αν ήταν οδηγία, θα ήταν υποχρεωτική να γίνει εσωτερικό δίκαιο. Αλλά έγινε τι να το πούμε. Δεν είναι οδηγία. Είναι μία απόφαση η οποία δεν δεσμεύει. Δεν δεσμεύει. Μάλιστα, αν έτρεξα να δω και το νομοθετικό το πλαίσιο, πώς το διατύπωσαν. Και είδα ότι. Τέλος πάντων, ασκήθηκε πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασκήθηκε κάποια πίεση εμέσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ είχαμε νόμους που προστάτευαν τους μετανάστες. Ναι, έχουμε. Ασκήθηκε. Εγώ πιστεύω ότι το σύστημα που έχουμε είναι, να μην πω πληρέστατο, να πω σχεδόν πληρέστατο. Μερικά θέματα θέλουν βελτιώσεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω. Αλλά θέλει λίγο δουλειά. Θέλει λίγο προσοχή για να κάνουμε ένα νομοθέτημα σωστό, να μην δημιουργούμε ασφαλιστικά προβλήματα, να προστατεύει και τον δυστυχή αλλοδαπό που βρίσκεται εδώ χωρίς άδεια. Γιατί δεν είναι μόνο οι νόμιμοι μετανάστες, είναι και οι παράνομοι μετανάστες που μπορεί μεν να βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας και πρέπει αυτή η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση να αντιμετωπιστεί ριζικά και αποφασιστικά για λόγους εθνολογικούς, για λόγους εργασιακούς, για λόγους ασφαλιστικούς, για λόγους οικονομικούς. Απ' την άλλη μεριά όμως οι Έλληνες δεν χαρακτηρίζονται ούτε από ρατσισμό, ούτε από ξενοφοβία. Ναι, αλλά οι συνθήκες αλλάζουν, οι επιταγές αλλάζουν, τα προβλήματα διαφοροποιούνται, οι κοινωνίες αλλάζουν. Σήμερα έχουμε Χρυσή Αυγή που κυνηγάει μετανάστες. Πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε τέτοιο κίνημα, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Επομένως, πολλά πρέπει να γίνουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Καλή δουλειά και καλό απόγευμα. Και πάμε στο Λαύρο Παναγιώτου γρήγορα στη Βουλή για την ασυλία, την άρση ασυλίας. Έχουμε άρση ασυλίας πάλι, Λαύρο. Έχουμε άρση ασυλίας, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, Μάκη. Δεν μας διευκρινίζουν ακριβώς από πριν, περί τίνος πρόκειται, δηλαδή ποια ιστορία είναι. Ξέρουμε μόνο ότι έχουμε τον Τατσόπουλο εναντίον, μάλλον οι βουλευτές Χρυσή Αυγή εναντίον του Τατσόπουλου, σου είχε αποκαλέσει, αν θυμάσαι και εσύ, Νταβατζίδες. Και σήμερα ήταν την άρση ασυλίας του. Ο Τατσόπουλος μάλιστα διάβασε ένα απόσπασμα. Πες το από πάλι, ποιους αποκάλεσε τα βατζίδες στο Τατσόπουλος. Τους βουλευτές Χρυσής Αυγής. Και έχει μπει θέμα να έρθει η ασυλία του. Έχει γίνει μήνυση. Ναι. Και μάλιστα ο Τατσόπουλος σηκώθηκε και είπε, διάβασε κάποια σημεία τα όσα είχε γράψει παλιά ο Χρήστος Παπάς, βλέποντας το εγκόμιο του Φιούρερ. Και ο Χρήστος Παπάς είπε ότι μου θυμίζετε σήμερα την νιώτη μου. Που σημαίνει μέσα στο λησαφός ότι παραδέχτηκε ότι έλεγε τα καλύτερα. Ναι, τα καλύτερα, αλλά δεν ήρθε η ώρα να συμφωνήσω με τον Τατσόπουλο. Πάμε παρακάτω. Τατσόπουλο, και μου φαίνεται, αλλά με μια επιφύλαξη θα μου επιτρέψετε να πω, ότι είναι και η ιστορία του Οδυσσέα Βουδούρη. Πρέπει να είναι αυτή η ιστορία που αναδείξαμε εμείς, μου φαίνεται, με το θέμα του. Γι' αυτό ήθελα να σου πω. Άμα ακούς άρση ασυλίας, οι 8 στις 10 είναι οι δικές μας υποθέσεις. Βέβαια. Ναι, είναι για μια γυναίκα που πέθανε στο χειρουργείο. Έτσι. Και κατέληξε. Ακριβώς. Και έχουν ευθύνη και πρέπει οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Το τεκμήριο της αθωότητας σεβαστό. Ο κύριος Βουδούρης, όπως γνωρίζεις, φιλοξενείται και τώρα στο σταθμό μας. Δεν έχουμε καμία κακότητα, δεν προσωποποιούμε τίποτα, αλλά οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Αν μου επιτρέπεις, Μάγκη, να συμπληρώσω κάτι για το θέμα της εχθροπάθειας που είπε πριν ο δικαστικός. Οι πληροφορίες θέλουν τον Φώτη Κουβέλη να είναι σφόδρα ενοχλημένος με τον Αντώνη Ρουπακιώτη. Μάλιστα λένε ότι ενδεχομένως να επικοινώνησε ο Ρουπακιώτης με τον Τσίπρα και του είπε ότι θα σου απαντήσει την ερώτηση την Παρασκευή, γιατί αποσύρθηκε το νομοσχέδιο. Οπότε στη Δημάρ είναι πάρα πολύ ενοχλημένη. Με αυτό που έκανε, λένε, επιμολογείται ότι έκανε ο Αντώνης Ρουπακιώτης. Ότι και μάλιστα, τι έκανε. Πες το για τον κόσμο τι έκανε. Τα ξέρεις εσύ, αλλά. Από τη στιγμή που αποσύρθηκε το νομοσχέδιο. Ποιο νομοσχέδιο, Χριστιανέ? Αυτό που μίλησε πριν για την εχθροπάθεια της κυρίας Ρεπούση, για την ξενοφοβία, για τον ρατσισμό, που ο Μπαλτάκος, ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης, παρενέβη και απέσυρε το νομοσχέδιο για να το ξαναδούνε, όπως είπε και ο κ. Αθανασίου. Και αν ο Ρουπακιώτης έρθει στη Βουλή την Παρασκευή να απαντήσει την ερώτηση του Τσίπρα, πρέπει να δείξει τον Μπαλτάκο. Άρα λοιπόν θα αρχίζουν να τρίζουν τα θεμέλια της κυβέρνησης στην κυβέρνηση. Αν ο Ρουπακιώτης δείξει ότι τον Μπαλτάκο και ότι αυτός πήρε πίσω την τροπολογία. Εδώ τον Αθανασίου τον είδα προσεκτικό πάντως. Ναι, όντως, τι να έλεγε. Ότι υπάρχει θέμα του Κουβέλη με τον Ρουπακιώτη, γιατί οι κακές γλώσσες λένε ότι μπορεί και να μην είναι υπουργός μέχρι την Παρασκευή ο Ρουπακιώτης, ώστε να μην προλάβει να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα. Να τους αναδομήσει από την Κίνα ο Σαμαράς.
Θύμησε το βουλευτή του Πασόκου, τον απέλησε τον υφυπουργό. Τον απέλησε εν πτήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε. Ποιον μωρέ, ξέρεις. Το ξέρετε μόνο τον Ασημάκη το Φωτίλα. Το Φωτίλα. Α, με δική μου εκπομπή. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαι μες στο... να γίνει επεισόδιο και να λείπω. Έτσι από την σύγχρονη ιστορία του τόπου. Εμπτήσει, Μα το βγάλαμε πρώτη και δεν μας... τον πήρα τηλέφωνο και του λέω δεν υπάρχεις. Βολάρε. Εγώ μου λέει δεν υπάρχω. Γέλαγε, ήταν και χιουμορίστας. Εσύ μου λέει δεν υπάρχεις. Καλά του λέω, αύριο θα μιλάνε τα φαντάσματά μας. Απελήφθη in volo. Λαμία Βόλο με Κάρο, in volo. Σε φιλό χαιρετώ. Μπάτσι. Καλά, καλό απόγευμα. Μπάτσι. Λοιπόν, μπάτσες μην πέσουν, μπάτσι. Να πέφτουν. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Καλό απόγευμα. Thank you.